Θα πάμε με πολύ χαρά να δώσουμε την καλησπέρα μας στον παίκτη με το προσωνύμιο της ατυχίας, νομίζω, φέτος, δίπλα στο όνομά του, καθώς ταλαιπωρήθηκε όλη τη διάρκεια της σεζόν με μύρια όσα προβλήματα, με την ελπίδα να τα αφήσει πίσω του τώρα που πάμε προς το τέλος της σεζόν και να τον έχει η ομάδα γερό, δυνατό και 100% έτοιμο την επόμενη σεζόν. Την καλησπέρα μας στον Μπάπη τον Παυλίδη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Εσύ, αν είσαι καλά, διότι μας έχεις ανησυχήσει λίγο φέτος, Μπάμπη. Εντάξει, ναι. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Mm. Ειδικά τώρα αυτό το διάστημα είμαι πολύ καλά. Σε θέματα υγείας, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Προσπαθώ και λίγο ψυχολογικά να φτιαχτώ σιγά-σιγά. Από ό,τι είπατε, η χρονιά φέτος δεν μας πήγε καλά. Στην αρχή όλα στραβά μας πήγανε. Προσωπικά εμένα εννοώ. Ναι. Εντάξει, είχα το τελευταίο τροχείο, είχα το τροχείο πριν 1,5 μήνα, κάτι δυσάρεστο για μένα. Ναι. Με άφησε αρκετά πίσω. Mm-hmm. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έπαθα κάτι πολύ σοβαρό. Τώρα σιγά σιγά ξεκίνησα τις θεραπείες μου, mm-hmm. ανάρρωσα. Mm-hmm. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, στους mm-hmm. συμπαίκτες μου, στη διοίκηση και στους ανθρώπους, στον προπονητή. Mm-hmm. Και στους ανθρώπους γενικά γύρω από την ομάδα, οι οποίοι με συμπαραστάθηκαν mm-hmm. αυτό το καιρό που ήμουν και στο νοσοκομείο και γενικά μετά το ατύχημα. Mm-hmm. Και ελπίζω σύντομα να είμαι πίσω κι εγώ με την ομάδα mm-hmm. ξανά στις προπονήσεις και στους αγώνες. Ήταν μια κακή στιγμή, εντάξει, αυτό φυσικά οποιοδήποτε τροχαίο, είτε σοβαρό είτε λιγότερο σοβαρό, όπως ήταν το δικό σου, είναι μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή και ήρθε πάνω που ετοιμαζόσουν, νομίζω, την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, Μπάπη, ετοιμαζόσουν να επιστρέψει σιγά σιγά και ίσως αγωνιζόσουν κιόλας. Έπαιρνες ξανά τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Αυτό το κάνει πιο τραγικό, έτσι δεν είναι? Έτσι, πώς, ναι. Εκείνη την εβδομάδα είχα έρθει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας μου μετά την εγχείρηση που είχα κάνει στο Μηνίσκο. Και ήταν η εβδομάδα η οποία θα ήμουν στην αποστολή. Τώρα, αν αγωνιζόμουν, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Ναι. Και εντάξει, είναι τραγικό γιατί έγινε εκείνη τη βδομάδα. Ναι. Πάντως δεν σου άφησε κάποιο πρόβλημα που να μην σου επιτρέπει να φυσικά να ξαναπαίξεις ποδόσφαιρο ή να υπάρχει κάτι χειρότερο. Ίσα-ίσα και τα γόνατά σου δεν πειράχτηκαν, από ό,τι μας είπε και ο γιατρός της ομάδας. Και ένα αιμάτωμα που έχεις πρέπει να έχει σχεδόν υποχωρήσει, έτσι είναι? Έτσι ακριβώς, ναι. Ήμουν αρκετά τυχερός, διότι πρώτα απ' όλα δεν έσπασα κάτι. Ναι. Εντάξει, το γόνατό μου, κάποιοι γράψανε, δεν ξέρω τι χειρίστηκε, αλλά δεν έκανα χείριση. Ναι. Έκανα απλά ράματα, έχει σκιστεί, είχε μεγάλο σκίσιμο, αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν πήραξε κάτι μες στο γόνατο. Ναι. Έκανα μόνο ράματα. Mm-hmm. Το μόνο πρόβλημά μου ήταν στο σηκώτη, το οποίο είχα κάνει ένα αιμάτωμα, ναι, από το χτύπημα, αλλά ευτυχώς την επόμενη εβδομάδα μετά το ατύχημα είχε απορροφηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Mm-hmm. Και τώρα αυτές τις μέρες θα κάνω άλλη μια εξέταση, αξονική εξέταση, για να δω αν είμαι πλήρως εντάξει. Mm-hmm. Πάντως ήδη, όπως μας είπες και στο ξεκίνημα, έχεις ξεκινήσει, δεν ξέρω, κάνεις τρεξιματάκι, κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης αυτό το διάστημα? Ναι, έχω ξεκινήσει ήδη γυμναστήριο, έχω ξεκινήσει τρεξιματάκι σιγά σιγά. Πρόγραμμα του γιατρού είναι και μέχρι να δυναμώσω λίγο ακόμη περισσότερο και θα επιστρέψω σιγά σιγά και στο γήπεδο, στις προπονήσεις με την ομάδα. Mm-hmm. Όχι με μπάλα βέβαια, απλά τα τρεξίματα και αυτά. Βέβαια, και την ενδυνάμωσή μου. Ναι, θα πρέπει να ξεχάσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο να αγωνιστείς, έστω και στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Νομίζω ότι μάλλον και εσύ πρέπει να το έχεις διαγράψει από το μυαλό σου. Παρότι φαντάζομαι η επιθυμία σου είναι τέτοια, έστω και λίγα λεπτά, έστω και στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν να ξαναφορέσει τη φανέλα του Άρη φέτος. Αλλά νομίζω ότι έχεις αρχίσει σιγά σιγά να το αποκλείεις αυτό, έτσι είναι? Φυσικά και θέλω να παίξω. Καλά, και τώρα ακόμη αν μπορούσα θα έπαιζα. Ναι. Θέλω βασικά να παίξω ξανά. Αλλά εντάξει, θα ακολουθήσω τις οδηγίες του γιατρού. Και δούμε ανάλογος πώς θα είμαι μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και εντάξει, πρέπει να κάνω τη θεραπεία όπως ακριβώς μου πει ο γιατρός για να είμαι πλήρως έτοιμος. Ναι, εντάξει, πολύ δεν καλά μπορώ να κάνω κάτι του κεφαλιού μου, οπότε... Ναι, όχι, και πολύ καλά θα κάνεις. Εντάξει, μπορεί να θέλεις και το καταλαβαίνουμε, γιατί
Έχεις περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά και το μόνο που θέλεις, αυτό που βλέπεις μπροστά σου, είναι γρασίδι να φορέσεις τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια και να μπεις μέσα και να παίξεις. Το καταλαβαίνουμε, είναι απόλυτα κατανοητό, γιατί επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είσαι. Αλλά μετά από τόσες ατυχίες, νομίζω φέτος συνεχόμενες κιόλας, Μπάμπη, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να πηγαίνεις βήμα-βήμα μέχρι την επανένταξή σου στην ομάδα. Έτσι ακριβώς. Βήμα και η επανένταξη θα γίνει, εντάξει. Μίλησες ψυχολογικά για την ψυχολογία. Πέρασες μάλλον σκαμπανεβάσματα αρκετά. Πιο πολύ έχω επηρεαστεί λίγο ψυχολογικά, εντάξει, γιατί όλα σε μένα και ξέρετε τα ερωτηματικά που κάνω, αλλά είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Ναι. Κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε, ελπίζω μην έχουμε άλλο εμπόδιο, φτάνει, περάσαμε αρκετά εμπόδια. Ναι. Και κοιτάμε το μέλλον. Ναι. Αφήνω πίσω όλες τις ατυχίες τις φετινές. Mm-hmm. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι η ομάδα βγήκε και μαθηματικά. Mm-hmm. Το επόμενο ευχάριστο θα είναι και να βγει και η καθάριση και να τελειώνουμε και με αυτό το άγχος που έχουμε συσταγωγικά όλοι μας και ο φίλος κόσμος και εμείς προσωπικά σαν ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και πιστεύω στο τέλος όλα καλά θα πάνε, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι εσύ ανήκεις στην κατηγορία των παικτών που θέλεις να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να αρχίσει η επόμενη σεζόν, νομίζω, λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, γιατί δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις ξανά ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς, ανυπομονώ να επιστρέψω. Δεν έπαιξα σχεδόν καθόλου φέτος, μόνο στην αρχή 6 παιχνίδια και εντάξει, λίγο... Θέλω αρκετά να παίξω. Νομίζω ότι ήταν με διαφορά η πιο κακή χρονιά που έκανες, όχι από άποψη φυσικά εμφανίσεων, γιατί δεν πρόλαβες να κάνεις και πολλές. Από την άποψη των ατυχιών που είχες και των τραυματισμών, ήταν μάλλον η χειρότερη σου σεζόν. Η χειρότερη χρονιά, ναι. Η χειρότερη μου ήταν. Δεν έχω ξαναχάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Πώς παρακολούθησες γενικότερα, όντας εκτός την προσπάθεια της ομάδας? Δεν δυσκολεύτηκε ο Άρης σχεδόν καθόλου. Νομίζω από το ξεκίνημα, Μπάμπη, έδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία και μάλιστα μια ομάδα η οποία μάλλον είναι για υψηλότερα και όχι φυσικά για αυτή την κατηγορία. Σίγουρα τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει ρόστερ για Super League και όχι για αυτή την κατηγορία. Είχαμε βάλει στόχο με τα παιδιά και από την αρχή που αγωνιζόμουν κιόλας ότι να το τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, μην τα αφήνουμε τελευταίες αγωνιστικές και με την ψυχή στο στόμα. Και εντάξει, δόξα τω Θεώ ότι όλα πήγανε καλά. Η ομάδα δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν πουθενά. Όσες φορές βρέθηκαν δυσκολίες στο παιχνίδι, κατάφεραν και τα παιδιά να το γυρίσουν. Πιστεύω ότι αυτό παίζει ρόλο και σε αυτό το κομμάτι που πέραν εύκολα τα παιχνίδια, είναι ότι η ομάδα δουλεύει επαγγελματικά και όχι γάμα εθνικής προπονήσεις και τέτοια. Ναι. Δουλεύει σαν μια ομάδα Super League. Ναι, εντάξει, αυτό φαινόταν, νομίζω, Μπάμπη, σε πολλά παιχνίδια, ειδικά στα δεύτερα ημίχρονα που Άρης, ειδικά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, των δυνάμεων, στα τρεξίματα, υπερήχε έναντι των αντιπάλων του. Φαινόταν ήταν ευδιάκριτο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από την ποιότητα φυσικά και την εμπειρία που η ομάδα του Άρη φέτος τη διαθέτει σε υπερθετικό βαθμό. Έτσι ακριβώς. Ναι, εντάξει, η ομάδα υπερήχε από όλες τις άλλες ομάδες, υπερήχε σε όλους τους τομείς, όπως είπατε. Mm-hmm. Και εντάξει, αυτό μέσα από τη δουλειά κάνει, φτιάχνεται. Και η ομάδα δούλεψε όλο τον χρόνο και συνεχίζει να δουλεύει. Μέχρι τα τελευταία παιχνίδια δεν σταματάμε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι εντάξει, πήγαν όλα καλά. Η ομάδα έχει βγει στη Football League. Mm-hmm. Και του χρόνου πιστεύω να πάμε ακόμη καλύτερα και να βγούμε πιο εύκολα από ό,τι βγήκαμε από γάμα β, να βγούμε από τη β' εθνική στη Super League. Γιατί η ομάδα εκεί ανήκει και όχι σε αυτές τις κατηγορίες. Εσύ την έχεις ζήσει τη Football League, έτσι δεν είναι? Έχεις αγωνιστεί στην κατηγορία αυτή? Είχα αγωνιστεί με τη Βέρεια βασικά ένα χρόνο, αλλά δεν κάθισα για πολύ. 6 μήνες είχα αγωνιστεί και μετά είχα φύγει ιδανικός. Ναι. Εντάξει, δεν θα είναι όπως φέτος, ασφαλώς. Θα είναι μια πιο δύσκολη χρονιά, μια πιο απαιτητική χρονιά η επόμενη στη Football League. Εντάξει, με καλύτερες ομάδες. Ναι, οι ομάδες στη Football League είναι καλύτερες από ό,τι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι λίγο πιο ποιοτικές. Εντάξει, δεν είναι επίπεδο Super League, αλλά είναι διαφορετική κατηγορία. Θα έχει πιο πολλές δυσκολίες. Το καλό για μας είναι ότι θα έχει λίγο καλύτερα γήπεδα από ό,τι τα φετινά. Ναι. Αλλά εντάξει, άμα εμείς δουλέψουμε σκληρά και είμαστε συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια και σε αυτά που μας λένε οι προπονητές μας και στις προπονήσεις και σε αυτά, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πόσο σημαντικό ήταν για σένα, Μπάμπη, ότι όλο αυτό το διάστημα, από το ξεκίνημα, από τον πρώτο σου τραυματισμό, γιατί είχες και πολύ νωρίς τη σεζόν τον πρώτο σου έτσι, τραυματισμό που σ' άφησε για αρκετό διάστημα έξω, πόσο σημαντικό ήταν για σένα που
είχες την στήριξη και την εμπιστοσύνη του Νίκου Αναστόπουλου, ο οποίος ήταν πάντοτε δίπλα σου, αν δεν κάνω λάθος, και σε περίμενε υπομονετικά να επιστρέψεις, δείχνοντας, αν μη τι άλλο, ότι σε υπολογίζει ως ένα ποδοσφαιριστή, ως ένα κομμάτι, ένα βασικό εξάρτημα της μηχανής του Άρη. Σίγουρα, ο Γιώργος όπως με στήριξε αρκετά και από την αρχή στον τραυματισμό μου και τώρα που χτύπησα ξανά μετά το τροχαίο. Όταν ένας προπονητής στηρίζει κάποιον προπονητή και τον περιμένει όλο αυτό το διάστημα, γιατί έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά, με δίνει λίγο, με κάνει, με την ψυχολογία μου λίγο μου τη φτιάχνει αυτό το πράγμα. Δουλεύω λίγο πιο καλά κι εγώ, έτσι ατομικά που δουλεύω. Mm-hmm. Όταν ένας προπονητής στηρίζει ένα παίκτη, εντάξει, ο παίκτης πιστεύω έχει και μεγαλύτερη όρεξη και θέλει να δουλέψει περισσότερο και παραπάνω. Σου δημιουργεί και μια ευθύνη. Δηλαδή την ψυχολογία. Σου δημιουργεί και μια ευθύνη να πρέπει να θέλεις, μάλλον όχι να πρέπει, δεν το πάω στο πρέπει, να θέλεις να ανταποδώσεις. Και όλη αυτή τη στήριξη και από τον προπονητή και από τους παίκτες του και από τη διοίκηση. Εγώ προσωπικά με έχει στηρίξει αρκετά και εντάξει, θα το δώσω σκληρά και ώστε να δείξω και σε όλους ότι δικαίως με στηρίζει και με στήριξε όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Ένας φίλος... Θέλω να το βγάλω ασπροπρόσωπο δηλαδή αυτό. Ναι. Ένας φίλος εδώ 506 λέει: πες του ότι είναι παικτάρα, λέει, και δεν χρειαζόταν να παίξει τη Γάμα Εθνική. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά τα 6 παιχνίδια που έκανε στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, έδειξες ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα μεσοεπιθετικά, γιατί είσαι ένας παίκτης ο οποίος μπορείς να παίξεις και σε διάφορες θέσεις, μπορείς και να δημιουργήσεις και να σκοράρεις, και έχω την εντύπωση ότι σε ένα βαθμό φάνηκε για ένα διάστημα και η απουσία σου, γιατί θα μπορούσες να βοηθήσεις ειδικά σε αυτό το κομμάτι μεσοεπιθετικά την ομάδα. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και σένα. Εντάξει, τώρα τι να πω, κάθε ποδοσφαιριστής έχει τις δικές του ικανότητες, αυτές τις βλέπει ο προπονητής και αυτός αξιολογεί πού θα παίξει, πώς θα παίξει και τι πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Ό,τι ικανότητες και να έχουμε και να έχω εγώ ίδιος προσωπικά, ακούω, παίρνω τις εντολές του προπονητή και αναλόγως πράττω και εγώ στο παιχνίδι. Mm-hmm. Θα σε δούμε κάποια στιγμή σε κάποιο ενδεχομένως από τα δύο τελευταία παιχνίδια τα εντός έδρας, θα έρθεις καθόλου στη... Εννοείται, σε όλα τα παιχνίδια τα εντός έχω έρθει και... Mm-hmm. Τα δύο τελευταία εντός πάλι θα είμαι εκεί στο γήπεδο, οπότε θα σας δούμε εκεί πέρα όλους. Και εσάς και το φίλο στον κόσμο του Άρη. Μακάρι αυτές οι ατυχίες να ήταν και οι τελευταίες στην ποδοσφαιρική σου καριέρα, όλες αυτές οι μαζεμένες που σου ήρθαν φέτος, να τα αφήσεις όλα πίσω. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί με αυτά που πέρασες νομίζω το χρειάζεσαι. Και ευχαριστώ να είσαι πολύ. Του χρόνου, τι να πω, αναγεννημένος και με περισσότερη όρεξη για να βοηθήσεις τον Άρη, κάτι που δεν κατάφερες δυστυχώς λόγω αυτών των προβλημάτων να κάνεις φέτος τη σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά και εσείς και ελπίζω όλα να πάνε καλά στην πορεία και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια. Γεια σας, να είστε καλά.